Κύριε Σιώρα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Σε ευχαριστούμε άλλη μια φορά για την φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας, γιατί γνωρίζουμε ότι κάθε λεπτό ξεκούρασης που έχετε ελεύθερο χρόνο είναι αρκετά πολύτιμο για εσάς και αυτό το εννοούμε. Μακάρι να υπήρχαν για όλους τέτοια λεπτά ξεκούρασης και όχι μόνο για τους υγειονομικούς, γιατί και η ανάπαυση σωματική με τη σκέψη δεσμευμένη και αυτό δεν είναι ξεκούραση. Σαφέστατα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς συνολικά στο λεκανοπαίδιο και στον Ευαγγελισμό φυσικά βιώνουμε μία μόνιμη επιβαρημένη κατάσταση. Αναφερθήκατε πριν ότι έχουμε μία ελαφρά μείωση των διασωληνωμένων. Έτσι αυτό φαίνεται είναι, τουλάχιστον από τα επίσημα στοιχεία. Να πούμε ότι είχαμε φτάσει περίπου στο 850-849 μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα και βλέπουμε κάπως λίγο κάτω από τους 800. Ναι. Ναι, αλλά δεν ξέρουμε από αυτούς τους 50 λιγότερους πόσοι απεβίωσαν. Αυτό είναι δεδομένο. Και αυτό είναι, αυτός είναι ένας παράγοντας ο οποίος είναι ο σημαντικότερος από τις συνέπειες της πανδημίας. Μπορεί να λέμε ότι μειώθηκαν οι κλίνες εντατικής θεραπείας που είναι κατηγημένες από διασωληνωμένους ασθενείς, αλλά όταν μέσα σε δύο μέρες μειώνονται κατά 50 που δεν είχε συμβεί μέχρι τώρα, ενώ τα κρούσματα παραμένουν τα ίδια, πολύ φοβάμαι ότι δεν είχαν καλή κατάληξη αυτοί οι συνανθρωποί μας. Δυστυχώς αυτό, κύριε Σιώρα, είναι δεδομένο. Το θέμα είναι κατά πόσο υπάρχει η κάλυψη των μονάδων εντατικής θεραπείας και κατά πόσο το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει τη δυνατότητα να παράσχει υπηρεσίες νοσηλείας όπως πρέπει στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Επειδή εδώ και 14 μήνες, καταρχήν δεν είμαστε και τόσο ολιγομελής ομάδα, αυτοί που είμαστε στο δημόσιο συνολικά, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας μπορεί να πλησιάζουμε τις 100.000, αλλά αν βάλουμε και τους συναδέλφους στον ιδιωτικό τομέα, τους νοσηλευτές του ιδιωτικού τομέα, τους φαρμακοποιούς, τους ελεύθερους επαγγελματίες γιατρούς, πιστεύω ότι συνολικά σε όλη τη χώρα αυτοί που ασχολούμαστε με τα θέματα της υγείας και υπάλληλοι φαρμακείων κτλ. Μπορεί να προσεγγίσουμε και τις 200.000. Δεν είναι τόσο μικρός ο αριθμός. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένας αριθμός, μια ομάδα εργαζομένων που δίνει πραγματικά τον αγώνα έτσι κι αλλιώς και νοθετώντας αλλά και προσπαθώντας να διεκδικήσει τα κακό σκήμενα και πάνω απ' όλα να θεραπεύσει. Είμαστε λοιπόν σε μια φάση που ειδικά στον Ευαγγελισμό παραδείγματος χάρη έχουμε αύριο Γενική Εφημερία και έχουμε από τις 200 κλίνες, τις απλές κλίνες COVID, έχουμε μια πληρότητα 80%, δηλαδή είναι 170-180 είναι γεμάτες. Που σημαίνει ότι αύριο στη Γενική Εφημερία τα περιστατικά που θα έρθουν, λίγα θα νοσηλευτούν, άλλα λίγα θα πάρουν εξιτήριο και ένας μεγάλος αριθμός θα διακομιστεί σε νοσοκομεία που είναι αποκλειστικά για COVID, για ασθενείς που δεν χρειάζονται με. Δηλαδή στον Ερυθρό, στο Σισμανόγλιο, στην Παμακάριστο, δεν ξέρω που αλλού και εκεί, τα νοσοκομεία αυτά έχουν φρακάρει, έχουν γίνει αποκλειστικά COVID. Το δεύτερο, σε ό,τι αφορά στις μονάδες συντατικής θεραπείας. Πριν από λίγο ενημερώθηκα ότι είχαμε μια κλίνη, γέμισε και αυτή από τις 58, δηλαδή που έχει ο Ευαγγελισμός, κλίνες COVID-MED. Είναι πλήρης ή έχουμε πληρότητα 100%. Και αν για μια ώρα δύο δεν έχουμε πληρότητα 100%, σε μια ώρα δύο θα την έχουμε. Ναι. Το ίδιο συμβαίνει και στις μονάδες συντατικής θεραπείας του υπόλοιπου λεκανοπαίδιου. Δηλαδή οι ελεύθερες κλίνες δεν βρίσκονται. Γι' αυτό και βλέπετε ότι κάθε μέρα, εδώ και 1,5 μήνα, στη λίστα του ΕΚΑΒ, σήμερα δεν έχω αριθμό να σας πω για την αλήθεια, αλλά στη λίστα του ΕΚΑΒ είναι σε αναμονή για κλίνα, για ΜΕΘ, περίπου 80 μέχρι 150 συνάνθρωποι μας, που περιμένουν δηλαδή διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ, τον τελευταίο 1,5 μήνα. Και αυτός ο αριθμός είναι στάνταρ από 80 μέχρι 150. Και πόσες μέρες χρειάζεται, κύριε Σιώρα, για να μπουν σε... Πόσες μέρες χρειάζεται κατά μέσο όρο για να μπουν σε κρεβάτι ΜΕΘ? Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν μείνει και 3 και 4 μέρες. Στις περισσότερες περιπτώσεις θέλει τουλάχιστον ένα 24ωρο. Το πρόβλημα είναι ότι στους πρόχειρους... στις πρόχειρες συσκευές, στις χωρητές συσκευές διασωλήνωσης, τα πράγματα, η χορήγηση οξυγόνου είναι μικρότερη, γι' αυτό αυξάνει η εθνητότητα, η παρακολούθηση είναι μικρότερη, γι' αυτό αυξάνει η εθνητότητα, όπως επίσης και οι ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις, όταν ο άλλος δεν είναι σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Η λύση για αυτή, η προσωρινή λύση τουλάχιστον που μπορεί να ανακουφίσει μέχρι να έχουμε θεαματική πτώση,
των διασωληνωμένων είναι η επίτευξη, το έχουμε πει 10.000 φορές. Βεβαίως. Ο ιδιωτικός τομέας δεν δέχεται COVID περιστατικά και αν τα δεχθεί πρέπει να είναι ελαφρά. Ο ιδιωτικός τομέας δεν δίνει τις κλίνες του έτσι, γιατί θα επιμείνουμε και σαν ομοσπονδία και σαν σωματείο, πραγματικά τόσα χρόνια έχουν θησαυρίσει πολλοί ιδιώτες από τον ΕΟΠΗ και από τους ασθενείς. Mm-hmm. Θα δώσουν και για μερικούς μήνες δωρεάν να γίνει επίταξη, όχι να έρθει σε διαπραγμάτευση. Αυτή τη στιγμή η ιδιωτική κλινική πληρώνεται στο διπλάσιο από το νοσήλιο του ΕΟΠΗ για κάθε περιστατικό COVID. Το ποσό αυτό είναι ακατάσχετο και είναι και αφορολόγητο. Και ξέρετε ότι όλοι αυτοί οι ιδιώτες. Είναι καλό έσοδο. Θα το χαρακτηρίσω δυστυχώς κοινικά, αλλά έτσι είναι. Ναι, γιατί όλοι αυτοί χρωστάνε στους εργαζόμενους που είναι εκεί μέσα, χρωστάνε ένα σωρό ασφαλιστικές εισφορές. Μάλιστα. Και επομένως τους το έχουν και ακατάσχετο και αφορολόγητο και ελαφρά ασθενείς και διπλάσιο τίμημα. Αυτά τα πράγματα δεν μπορείς να πεις, να μιλήσεις για συνύπαρξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα σε περίοδο κρίσης. Εμείς τουλάχιστον αυτό λέμε, ανεξάρτητα από τις ιδεολογικές προσεγγίσεις που έχει ο καθένας για το δημόσιο σύστημα υγείας. Εγώ είμαι υπέρ του αποκλειστικά δημόσιου συστήματος υγείας. Σε περίοδο κρίσης δεν μπορεί να έχει ασίδωτο τον ιδιωτικό τομέα να κερδίζει, να κερδοσκοπεί, να έχει άδειες κλίνες. 230 είναι οι κλίνες εντατικής θεραπείας στον ιδιωτικό τομέα και 4.000 είναι οι απλές κλίνες στο λεκανοπέδιο. Mm-hmm. Δεν μπορεί δηλαδή το σεισμανόγειο να έχει 300 COVID ασθενείς, ο Ερυθρός άλλους τόσους, 280 είπα μακάριστος, με τόσο λίγο προσωπικό και ο Ευαγγελισμός να δέχεται τόση μεγάλη πίεση έχοντας κλείσει πάνω από τα μισά χειρουργεία. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, αντί να προχωράνε στην επίταξη, τι σχεδιάζουν? Έχουμε ανάγκη παραδείγματος χάρη για περισσότερους διασωληνωμένους, mm-hmm. χειροτερεύει η κατάσταση. Θα κάνουμε τον τρίτο όροφο των χειρουργείων του Ευαγγελισμού, θα το κάνουμε μεθ. Και εκεί που έχει κλείσει η καρδιοχειρουργική κλινική, μπορεί και να κλείσει και η νευροχειρουργική, να κλείσει και η θωρακοχειρουργική και να γίνει όλος ο όροφος μεθ COVID. Αν φρακάρει η κατάσταση, αν χειροτερεύσει, που ευχόμαστε φυσικά εννοείται να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και σε αυτό, κύριε Σιώρα, πάνω σε αυτό, κύριε Σιώρα. Ήθελα... Να τελειώσω αυτό. Παρακαλώ, συγγνώμη. Δεν σχεδιάζουν όμως να πούνε ότι έχουμε 230 κρεβάτια μέσα στον ιδιωτικό τομέα και επιτάσσουμε αυτά για COVID και αυτά για non-COVID. Mm-hmm. Αυτό ο σχεδιασμός είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Και η πολιτική βούληση απορρέει από την συνολική άποψη που έχουν τα περισσότερα κόμματα στο κοινοβούλιο για συνύπαρξη δημόσιο-ιδιωτικού τομέα. Μην τον θίξουμε τον ιδιωτικό τομέα. Άλλοι λένε για ισοδύναμα ιδιωτικό τομέα και δημόσιο, άλλοι λένε για βοηθητικό. Σε κάθε περίπτωση είναι κερδοσκοπικό. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω τώρα είναι πόσος χρόνος πιστεύετε ότι θα απαιτηθεί, ούτως ώστε να υπάρξει πραγματική και ουσιαστική αποκλιμάκωση της κατάστασης που επικρατεί και στην πανελλαδικά, αλλά κυρίως στην Αττική, όπου φαίνεται ότι υπάρχει τεράστια έξαρση και εξάπλωση στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτό σίγουρα οι δημοξιολόγοι και οι επιδημιολόγοι μπορούν να απαντήσουν καλύτερα, όμως εμείς σαν γιατροί... Από την εμπειρία σας έχετε ζήσει, δεν έχετε ζήσει και λίγα αυτή την περίοδο. Τα τεκμήρια τα οποία παίρνουμε είναι πρώτον η θετικότητα των τεστ και ο αριθμός των τεστ που γίνονται. Uh-huh. Δηλαδή όταν η θετικότητα είναι κάτω από το 4% αλλά στο γενικό πληθυσμό και με αξιόπιστα τεστ, όχι με τα rapid ή με τα self-test. Uh-huh. Τα self-test δεν έχουν τόση αξιοπιστία και αυτό είναι παγκοίνως γνωστό. Με PCR. Όταν λοιπόν έχουμε μειωμένη, όπως χθες παραδείγματος χάρη που έγινε 60.000-65.000 τεστ και έχουμε μειωμένη μείωση της επίπτωσης, δηλαδή το δείκτης θετικότητας είναι 3,9 και δεν είναι 4, αν αυτό συνεχιστεί, πρώτον. Δεύτερον, εάν τυχόν πάρθουν όλα τα μέτρα στα νοσοκομεία με την ιχνηλάτηση και να γίνεται σε όλο το προσωπικό, όχι το rapid test, να γίνεται μοριακός έλεγχος. Σας είπα ότι είναι πολλά rapid test και πολλά self test ψευδώς αρνητικά. Ψευδώς αρνητικά, το διαπιστώσαν mm-hmm. και στα σχολεία. Και αν πάρθουν τα μέτρα στους χώρους εργασίας, τότε μπορεί να έχουμε μία ύφεση. Δηλαδή πρέπει να πέσουμε στους διασωληνωμένους κάτω από τους 400 για να πούμε ότι είμαστε κάπως πιο ήσυχοι. Ακούγοντάς σας στην αρχή για το πώς βλέπει η κοινωνία τα μέτρα και πώς συμπεριφέρονται οι συνάνθρωποι μας, οι συμπολίτες μας, ναι. Εμείς λέμε το εξής, ότι εάν πραγματικά είχαν ακούσει αυτά τα οποία λέγαμε τα πέρυσι τέτοιο καιρό, δηλαδή και την ιχνηλάτηση, τα πολλά τεστ
και στα μέσα μαζικής μεταφοράς να παθούν τα απαραίτητα μέτρα. Τώρα μας φέρανε 40 λεωφορεία μεταχειρισμένα και πανηγυρίζουν γι' αυτό, ενώ λείπουν 300, ας πούμε. Ή στα νοσοκομεία να γίνονται κάθε μέρα τεστ, κάθε εβδομάδα τεστ στο προσωπικό. Ή στα σχολεία, ναι, τα μέτρα τα οποία πάρθηκαν, δηλαδή δεν άκουσαν την επισήμανση ότι το δεύτερο κύμα θα είναι χειρότερο εάν δεν πάρθουν τα μέτρα, και ήταν χειρότερο. Και λογικά, όπως φαίνεται, ήρθε το τρίτο κύμα. Το οποίο δυστυχώς φαίνεται ότι είναι ακόμα χειρότερο, ειδικά στην Αττική. Είναι ακόμα χειρότερο, και με αυτές τις αντιφάσεις των μέτρων αρχίζει και ο απλός κόσμος να μην έχει εμπιστοσύνη σε επιτροπές, να μην έχει εμπιστοσύνη στα μέτρα. Διότι, να το πούμε απλά, όταν τηρούσε ο κόσμος τα μέτρα, δεν είδε αποκλιμάκωση των κρουσμάτων και γενικότερα της κατάστασης. Οπότε λέει, για ποιο λόγο να συνεχίσω να τα τηρώ. Εντάξει, είναι και μια κόπωση φυσική όπως είναι, αλλά δεν θα φτάναμε εκεί αν εμάς μας άκουγαν. Mm-hmm. Τους νοσοκομειακούς γιατρούς, σας λέω και πάλι, υπάρχει μια ομοφωνία των νοσοκομειακών γιατρών και των σωματείων. Ναι. Και σε μερικές περιπτώσεις ανεξάρτητα σε ορισμένα θέματα, ανεξάρτητα και από την πολιτική τοποθέτηση του καθενός, δηλαδή τη μόνιμη προσωπικού, στην εκπαίδευση, στα μέσα ατομικής προστασίας, τεστ συνέχεια που πρέπει να γίνονται και στο θέμα της επίταξης, δεν είχαμε ανταπόκριση. Γιατί αν ο άλλος νιώθει ότι αν χρειαστεί μονάδα εντατικής θεραπείας και θα μπει, θα είχαμε λιγότερους θανάτους. Ή να σας πω άλλο παράδειγμα. Είχαμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, έχουμε τις συσκευές υψηλής παροχής οξυγόνου, το high flow oxygen σε μεγάλη επάρκεια. Αυτές γλιτώνουν πολλούς να μην διασωληνωθούν. Έχουμε χρησιμοποιήσει αυτή τη μελέτη που έγινε για τη μετάγγιση ορού, μετάγγιση πλάσματος ενός που έχει νοσήσει, που έχει αντισώματα σε έναν που νοσεί σε ειδικές κατηγορίες. Έμεινε σε ερευνητικό στάδιο. Δεν έχουμε εξαντλήσει δηλαδή και τα θεραπευτικά περιθώρια, πιστεύω, που θα έπρεπε, αλλά αυτά τα θεραπευτικά περιθώρια δεν μπορούν να μένουν σε επίπεδο μελέτης. Για να προχωρήσουν και στην εφαρμογή θέλει χρήματα και όχι ψίχουλα. Κύριε Σιώρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας και για τις πολύτιμες επισημάνσεις τις οποίες πάντα κάνετε. Θα επιμείνουμε σε αυτά που σας ανέφερα και ευχαριστούμε και πάλι σε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε την υπηρεσία μας. Προσωπικά σας λέω και εγώ εθελοντικά, διότι τώρα είμαι στη σύνταξη. Εθελοντικά δήλωσα και πάω στον Ευαγγελισμό μετά το Πάσχα να προσφέρω δωρεάν τις υπηρεσίες μου. Και εθελοντικά, αλλά και αποκαλύπτοντας τα προβλήματα και διεκδικώντας λύσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Επίσης, γεια και χαρά σας. Ευχαριστώ πολύ.